4ο Γενικό Λύκειο Νέα Σμύρνη, σε συνεργασία με το Δήμο Νέα Σμύρνη και το Σύλλογο Γονέων, υπό την αιγίδα τη 4η Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αθήνα, του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών και την υποστήριξη του ΚΕΣΥΠ Καλλιθέα, διοργανώνει σεμινάριο συμβουλευτική γονέων με γενική θεματική Γονεί, έφηβοι και επαγγελματικό προσανατολισμό και για την πρώτη ημέρα με θέμα Η εφηβεία και τα προβλήματά τη, με συντονιστή και διοργανωτή τον Νίκο Δεμερτζή, εκπαιδευτικό και σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι εφηβεία. Η μεταβατική είναι μια μεταβατική περίοδο. Το ξέρουμε αυτό από την παιδική ηλικία στην οριμότητα. Κάποιοι παρουσιάζουν την εφηβεία ως ένα τούνελ που μπαίνει το παιδί μέσα στο τούνελ τώρα από τα αρχή μια ώρα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα βγει το τούνελ. Θέλουμε να βγει σωστά και να πάρει τι σωστέ αποφάσει. Μαζί μας έχουμε τον Νίκο Δεμερτζή, καθηγητή στο 4ο Γενικό Λύκειο και σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Και οργανωτή βεβαίως του σεμιναρίου αυτού. Καλησπέρα. Πολλά χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά γιατί βλέπω ότι στην εφηβεία η εφηβεία είναι μια δύσκολη κατάσταση. Πολλοί γονείς προβληματίζονται και προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους γονείς για να ανταπεξέλθουν, να ξεπεράσουν τα προβλήματα στην εφηβεία και στη συνέχεια να πάρουν σωστές επιλογές, να κάνουν σωστές επιλογές για σπουδές και επάγγελμα. Σας ευχαριστούμε πολύ που έρχεστε. Είχατε έρθει και στο πρώτο γυμνάσιο όταν ήμουν διευθυντής, θυμάμαι παλιά, και μας στηρίζετε και ευχαριστούμε πολύ. Διοργανώνεται αυτό το πενθήμερο σεμινάριο. Το πενθήμερο είναι 5 Δευτέρες επόμενες, 4 θα γίνουν εδώ στο 4ο Λύκειο και 1 στο Ευγενίδιο. Θα σας καλέσουμε και πάλι στο Ευγενίδιο, είναι το κλείσιμο του σεμιναρίου. Με θέμα έφηβοι γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός. Τα δύο πρώτες θεματικές αφορούν την εφηβεία, ο πρώτος κύκλος. Ο δεύτερος κύκλος είναι επαγγελματικό προσανατολισμό και στο Ευγενίδιο θα έχουμε το κλείσιμο και θα μιλήσουμε για τα κίνητρα μάθησης και πώς οι γονείς θα κάνουν τα παιδιά τους στη δύσκολη αυτή φάση να μπορούν να διαβάζουν και να προχωράνε και να μην έχουν αυτό που λέμε βαριέμαι και βαριέμαι. Και για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να έρθει και δεν έχει δει το δελτίο τύπου σας, ποιες ώρες είναι? Κάθε Δευτέρα, οι επόμενες λοιπόν 4 Δευτέρες, 6.30 με 9. Τους περιμένουμε και θα χαρούμε πολύ να έρθω. Και στο Ευγενίδιο τις ίδιες ώρες. Στο Ευγενίδιο τις ίδιες ώρες και στο Ευγενίδιο θα έχουμε επίσης θεατρικό, όπως είδατε και εδώ που είχαμε θεατρικό, και μουσική παρέμβαση και μια δεξίωση στο τέλος του περιστήλιο του Ευγενιδίου. Πώς αποφασίσατε να συνδυάσετε και το θεατρικό και τη μουσική με την παρουσίαση σήμερα? Εγώ ασχολούμαι χρόνια με επαγγελματικό προσανατολισμό. Έχω γράψει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Αβάλας που λέγεται «Επαγγελματικός προσανατολισμός στην πράξη, στο πέρασμα της εφηβείας, στο διάβα της ζωής». Και εκεί έχω μέσα 3 θεατρικά. Τα έχω γράψει εγώ τα σενάρια και αφορούν τις σχέσεις γονέων και εφήβων. Και μέσα από αυτό που θέλω να περάσω το μήνυμα, πώς πρέπει οι γονείς να συμπεριφέρονται στα παιδιά τους για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν ένα από αυτά είδατε σήμερα και ένα θα δείτε στο Ευγενίδιο. Και μέσα από αυτό περνάμε μηνύματα στους γονείς και αρέσει στους γονείς, όπως απέρνει στους γονείς και οι έφηβοι να έχουν λόγο και μέσα από ό,τι είδατε εδώ πέρα τη μουσική τους παρέμβαση. Είχατε λοιπόν ένα ρόλο ακόμα σήμερα. Ναι, μου αρέσει αυτό να περνάω μηνύματα με διάφορους τρόπους και αν μιλάς συνέχεια βαριούνται οι γονείς. Καλό είναι να τους το περνάς και με άλλο τρόπο και νομίζω ότι το θεατρικό αρέσει. Συγχαρητήρια λοιπόν και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τρόπο που να αισθανθεί το παιδί ότι φροντίζεται μέσα από αυτό και δεν είναι ότι πρέπει να συμμορφωθεί, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα όρια δεν είναι για να συμμορφώνονται μόνο οι άνθρωποι, είναι και για να φροντίζονται. Όταν λοιπόν ένα παιδί δεν αισθάνεται προστατευμένο από τα όρια που θέτουν οι γονείς, ψευδώς θα πρέπει να το αναλάβει όλα πάνω του, παντοδύναμα, να φαντασιώνεται ότι είναι μεγάλο, ψευδώς να ενηλικιωθεί. Αυτό να το κουβαλάει και από εκεί και έπειτα να είναι αυτό το οποίο θα το μοιράζεται και δώσει στους υπόλοιπους του συναντώσεις. Η κυρία Κωνσταντίνα Κανελέα, παιδοψυχίατρος, είναι μαζί μας και μία από τις ομιλήτριες της σημερινής εκδήλωσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η ομιλία σας σήμερα αφορούσε την εφηβεία και τα προβλήματά της. Αφορούσε την εφηβεία και τα θέματα τα οποία προκύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή μέσα στην ίδια οικογένεια με τον έφηβο, αλλά και μέσα στην κοινωνία. Η εφηβεία είναι ίσως η πιο δύσκολη ηλικία στη ζωή ενός ανθρώπου και είναι ταυτόχρονα και η περίοδος της ζωής του στην οποία καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του. Πόσο δύσκολο είναι αυτό?
Ίσως γίνεται δύσκολη εξαιτίας των συνθήκων πολλές φορές που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Είναι μια απαιτητική ουσιαστικά ηλικία. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία που μας δίνεται πράγματα που κάπως θα είχαμε βάλει σε μια σειρά μέχρι τα 5 να τα ξαναδούμε και έτσι να μπορέσει σιγά σιγά να ανεξαρτητοποιηθεί και να αυτονομηθεί ο έφηβος από τους γονείς. Αυτό από μόνο του, τώρα πια έτσι όπως είναι και οι συνθήκες, είναι αρκετά δύσκολο, διότι η έννοια της αυτονόμησης φτάνει να επηρεάζει πολύ περισσότερο και τους ενήλικες, πόσο μάλλον τους εφήβους που αναζητούν την ταυτότητα και το επιδιώκουν αυτό. Έτσι. Πολλές δυσκολίες που αφορούν μέσα στο ίδιο το σπίτι, που δυσκολεύουν τους γονείς, είτε που έχει να κάνει με θέματα οικονομικά, είτε με θέματα επαγγελματικής ταυτότητας, είτε με θέματα ασθένειας και ψυχικής ασθένειας ενώ, επηρεάζουν πάρα πολύ αρνητικά και δυσκολεύουν πάρα πολύ τον έφηβο να μπορέσει να κάνει αυτό που είναι φυσικό για αυτόν, δηλαδή να διευρύνει τα όρια, να αντιπαρατεθεί στον παλαιό κόσμο, να προσπαθήσει να ανοίξει τα φτερά του για κάτι καινούριο. Δεν είναι εύκολες οι συνθήκες. Έτσι. Και πολλές φορές και οι γονείς έχουν μία τάση να κρατούν το παιδί επάνω τους πολύ περισσότερο. Να είναι δύσκολο να το αποχωριστούν και οι ίδιοι. Μερικές φορές είναι σαν να υπάρχει μια πολύ μεγάλη εσωστρέφεια μέσα στο σπίτι, γιατί άλλοι στόχοι των γονιών ή και επιτεύγματα που είχαν πιο πριν μπορεί και να έχουν χαθεί ή κάποιες ισορροπίες που αφορούσαν και στη σχέση του ζευγαριού, του συζυγικού, να έχουν διαταραχθεί. Η κρίση πόσο έχει δυσκολέψει τα πράγματα? Ακριβώς αυτό κάπως έλεγα και πριν, ότι υπάρχει καταρχήν ένας μεγάλος φόβος. Ο φόβος πάντα είναι ακριβώς ο εχθρός αυτό που αφορά την ελπίδα για την αυτονόμηση, έτσι, το ταξίδι προς το όνειρο. Οπότε όσο περισσότερο υπάρχει ένας φόβος για το μέλλον, τόσο περισσότερο και οι έφηβοι φοβούνται να δοκιμάσουν. Οι γονείς δυσκολεύονται πάρα πολύ να στηρίξουν τα παιδιά σε αυτά τα ταξίδια και τις δοκιμές που κάνουν τις αρχικές ή δεν έχουν υπομονή να οριοθετήσουν ουσιαστικά, γιατί ενώ ο έφηβος προσπαθεί να αυτονομηθεί, παράλληλα έχει την ανάγκη από το γονιό να είναι εκεί να το στηρίξει, να βάλει τα όρια όπως το έκανε και παλαιότερα. Η δουλειά του εφήβου δηλαδή είναι να προκαλεί κατά μία έννοια να διευρύνει τον κόσμο και ο γονιός να προσπαθεί κάπως να τον κάνει να νιώσει ασφαλής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Θέλω να ρωτήσω, να πεις απάνω, σκουλάσεις το δεύτερο. Έλα τα μικρά λίγο σε εμάς προς τους μεγάλους. Σιγάρε με. Βρε καλό στο πουλάκι μου. Δεν μου λες, δε. Πώς το καταφέρεις είπα το στο χειρότερο. Θα μου πεις. Τι έγινε. Να σου δεις το διάφορο κακομπίνι μου, γιατί θα πλακώσω. Τι έγινε πάλι. Να ξέρεις, τηλεφώνησε μαθηματικό σου. Θέλει λέει να μας δει, γιατί τελευταία σε βρίσκει συνέχεια αδιάβαστο. Καλά. Καλά λέει το καλύτερο. Ξέρεις τι κόπο κάνουμε τη μάνα σου και μη σας δείξει. Μαζί μας έχουμε τον γραμματέα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Χρήστο Γρίσβα. Καλησπέρα. 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 Ο Σύλλογος συνεργάζεται με το σχολείο για να πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο, το οποίο αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό και ποια είναι η αποδοχή του κόσμου? Ο Σύλλογος Γονέων του 4ου Λυκείου συνεργάζεται άψογα με το σχολείο σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτό είναι μια κορυφαία εκδήλωση, διότι ουσιαστικά αφορά τα παιδιά μας, αφορά προβλήματα εφηβείας και επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τους γονείς, για τα παιδιά που έρχονται και φοιτούν, για τα παιδιά μας δηλαδή που έρχονται και φοιτούν στο σχολείο. Τώρα, οι δραστηριότητες, η δημιουργία του συγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων, εκδηλώσεων, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Γίνεται σε συνεργασία με το σχολείο, με τον κύριο Δεμερτζή και το αποτέλεσμα το είδατε κι εσείς. Η προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη και είναι αρκετά μεγάλη μέχρι και την τελευταία ημέρα, μέχρι και το κλείσιμο το οποίο το κάνουμε στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. Βεβαίως δεν αρχίζουν και τελειώνουν τα θέματα του σχολείου εδώ πέρα. Έτσι. Οι εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες, οι σχολικές οι σχολικές γιορτές που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι εκδρομές, σε όλα αυτά πάντοτε ο Σύλλογος είναι δίπλα στο σχολείο. Είμαστε επίσης δίπλα όμως και σε θέματα υποδομών και σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλα τα σχολεία της Νέας Σμύρνης, που ακούει στο όνομα καθαριότητα και φύλαξη.
Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο και δυστυχώς βλέπουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια η Δημοτική Αρχή, όχι συνολικά όλος ο Δήμος, διότι όλο το Δήμο τον αποτελούν όλες οι παρατάξεις, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή φαίνεται να έχει αποτύχει στο συγκεκριμένο θέμα και στην καθαριότητα αλλά και στη φύλαξη. Θέματα τα οποία τα ξέρει όλος ο νέος μυρνιώτικος λαός. Για παράδειγμα, σας λέω το ότι δίπλα στο 4ο γυμνάσιο πριν 2 χρόνια βάλανε φωτιά. Έτσι, όταν δεν υπάρχει φύλαξη. Η δε καθαριότητα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Πέραν το ότι κάποιοι λένε ότι η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά και είναι πολιτισμός, είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Και σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι δηλαδή της καθαριότητας και της φύλαξης, θεωρώ το ότι ο Δήμος της Νέας Σμύρνης έχει απόλυτη ευθύνη. Όταν μάλιστα είναι ένας Δήμος ο οποίος επί χρόνια μας λέει ότι δεν είναι ελλειμματικός, αλλά είναι πλεονασματικός. Ο Δήμος δεν είναι επιχείρηση, είναι διοίκηση, η οποία πρέπει να είναι ανταποδοτική προς την κοινωνία και τους πολίτες. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα και ελπίζω να συνεχίσετε να κάνετε αυτό το έργο που κάνετε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η εφηβεία και τα προβλήματά της που εντάσσεται στο πλαίσιο των σεμιναρίων «Γονείς έφηβοι και επαγγελματικός προσανατολισμός» που διοργανώνεται στο 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης για το nstv.gr. Εριέλα Χρυσού.